Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις από τις πρώτες πρωινές ώρες στο θέμα της Χρυσής Αυγής. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε μπαράζ συλλήψεων, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων είναι ο αρχηγός Χρυσής Αυγής Νίκος Μιχαλολιάκος και αρκετοί βουλευτές του κόμματος. Η Ετρομοκρατική έχει προχωρήσει συνολικά σε 19 συλλήψεις, ενώ τα εντάλματα είναι 34 για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με βάση το δεκασέλιδο πόρισμα του αντισαγγελέα. Δικαιοσύνη, σταθερότητα και όχι εκλογές ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός αμέσως μετά τη συνάντησή του το μεσημέρι με τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Προστασίας του Πολίτη. Ενώ κυβέρνηση και αντιπολίτευση εκφράζουν την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε αναλυτικά όλο το χρονικό της γιγαντιαίας επιχείρησης αντιτρομοκρατικής που βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί σε όλη την Ελλάδα και κάνει το γύρο του κόσμου. Στη Γαδά, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένα και μέλη της Χρυσής Αυγής, βρίσκεται ο Χρήστος Μαζανίδης να μας ενημερώσει. Χρήστο. Το μπαράζ των συλλήψεων ξεκίνησε στις 7 το πρωί με την σύλληψη του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Νίκου Μιχαλολιάκου. Ακολούθησαν οι συλλήψεις των Ηλία Κασιδιάρη και του Γιάννη Λαγού. Ενώ αυτοβούλος παρουσιάστηκαν εδώ στο κτίριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης η Ηλίας Παναγιώταρος καθώς και ο βουλευτής Σεβίας κ. Μίχος. Μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί και αναζητείται ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Χρήστος Παπάς. Συνολικά 19 άτομα έχουν περάσει το κατόφι της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης και βρίσκονται μέχρι και αυτή τη στιγμή στον 12ο όροφο του κτηρίου, εκεί όπου στεγάζονται τα γραφεία της Αντιτρομοκρατικής. Έχουν υποβληθεί ήδη στην ανακριτική διαδικασία, έχουν υποβληθεί και στη διαδικασία της δακτυλοσκόπησης και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να περάσουν από την κεντρική πύλη του κτηρίου και με κλούβα ή με αυτοκίνητα δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί να μεταφερθούν προς τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Δεκάδες δημοσιογράφοι, τηλεοπτικά συνεργεία και φωτογράφοι από Ελλάδα και εξωτερικό βρίσκονται συγκεντρωμένοι αυτή τη στιγμή εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, περιμένοντας να τραβήξουν μία εικόνα, ένα πλάνο, μία φωτογραφία τους 19 συλληφθέντες, οι οποίοι κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ένα έγκλημα διαρκές, όπως λέει ο εισαγγελέας, το οποίο υφίσταται από το 1987, έτος ιδρύσεως της Χρυσής Αυγής. Εν τω μεταξύ, τα περίπου 300 άτομα, μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στον περιβάλλοντα χώρο της ΓΑΔΑ, απομακρύνθηκαν με επιχείρηση η οποία διοργανώθηκε από τα ΜΑΤ και τα ΙΜΕΤ, απομακρύνθηκαν από εδώ, από το σημείο, τους έχουν πάει αρκετά μέτρα παραπέρα, περίπου στο ύψος του μετρό Βελοκήπων. Αυτή τη στιγμή η λεωφόρος Αλεξάνδρας, το ρεύμα καθόδου προς το πεδίο του Άρεως, είναι κλειστό. Έχουν αναρτηθεί αστυνομικές δυνάμεις σε κάθε σημείο τόσο της λεωφόρου Αλεξάνδρας όσο και στους γυροδρόμους. Είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας και δεν αφήνουν να πλησιάσει στην κυριολεξία ούτε κουνούπι εδώ στο κτίριο. Χρήστο, μένεις μαζί μας και μόλις αρχίσει η μεταφορά των συλληφθέντων μας ενημερώνεις αμέσως. Πάμε και στην Ευελπίδων, εκεί βρίσκεται η Άντα Τράκου να μας δώσει το δικό της ρεπορτάζ. Άντρα, Άντα. Γιώργο, από ώρα σε ώρα αναμένουμε εδώ στα δικαστήρια της Ευελπίδων να φτάσουν και αν προσέλθουν στον εισαγγελέα πρωτοδικών οι συλληφθέντες. Ο εισαγγελέας θα ασκήσει δίωξη και στη συνέχεια θα οδηγηθούν στον ανακριτή, όπου αναμένεται να ζητήσουν και να πάρουν προθεσμία για να απολογηθούν. Το 9σέλιδο πόρισμα του Αρείου Πάγου πάντως, που σύμφωνα με πληροφορίες ολοκληρώθηκε και τα ξημερώματα, κάνει λόγο για εγκληματική οργάνωση και πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και σωρή άλλων ποινικών αδικημάτων, όπως επικίνδυνες βλάβες, εκβιασμοί, ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Εδώ, αστυνομικοί είναι ακροπολισμένοι παντού, δύο αστυνομικοί διευθυντές είναι παρόντες, οι εισαγγελείς όλοι στα γραφεία τους, πάρα πολλές κλούβες, ενώ ελέγχθηκαν νωρίτερα και οι χώροι των δικαστηρίων για βόμβα, καθώς υπήρχε σχετικό τηλεφώνημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα πραγματοποιηθούν αυτόφορα απόψε. Άντα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Συγκροτημένη εγκληματική οργάνωση χαρακτηρίζει το δεκασέλιδο πόρισμά του για τη Χρυσή Αυγή ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης. Πάμε στην Έρικα Βαλιάνου να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Έρικα. Καλό απόγευμα και από μένα. Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά του αντισαγγελέας ο κ. Βουρλιώτης, που το παρέδωσε τις πρωινές ώρες στην προϊσταμένη της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, την κυρία Κουτζαμάνη, περιγράφει βάσει των δικογραφιών από τις 33 που είχε στα χέρια του, αλλά και από τις μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και από τις συνομιλίες που έχει καταγράψει ο κοριός της ΕΕΠ, ότι υπάρχει μια συγκροτημένη και δομημένη καταστρατιωτική δομή οργάνωση. Αρχηγό αυτής της οργάνωσης θεωρεί τον Νίκο Μιχαλολιάκο και υπαρχηγό τον Νίκο Παπά. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πυρήνες, δράσεις πανελλαδικά, εννοεί βεβαίως τα κατατόπους γραφεία της Χρυσής Αυγής και βεβαίως θα σας έλεγα ότι επειδή είναι προκαταρτική εξέταση, σε πρώτη φάση έχει αξιολογήσει στο έπακρον
τις 10 από τις 33 δικογραφίες, δίνοντας εντολή στον ανακριτή που θα αναλάβει την υπόθεση να διελευκάνει όλες τις δικογραφίες. Βεβαίως, πρωτίστως έχει την δολοφονία Φίσα και από εκεί και τη δολοφονία του Πακιστανού. Μιλάει βεβαίως για δράση εγκληματική που είχαν πολλά στελέχη και βεβαίως κυρίως οι βουλευτές, οι οποίοι και έχουν συλληφθεί, και στελέχη της Χρυσής Αυγής, για απόπειρες ανθρωποκτονιών από εκεί και πέρα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες και εκβιασμούς. Όλα αυτά είναι κακουργήματα. Σε λίγο που θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, η κυρία Φάκου με εντολή της κυρίας Κουτζαμάνη θα ασκήσει τις διώξεις. Από εκεί και πέρα υπολογίζεται ότι σε εφέτη ανακριτή θα ανατεθεί η υπόθεση αυτή, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, και αυτός θα επιμερίσει στον κάθε κατηγορούμενο τι αδικήματα του αναλογούν. Έρικα, να σε ευχαριστήσουμε. Δικαιοσύνη, σταθερότητα, όχι εκλογές. Με αυτό το τρίπτυχο σχολίασε ο Πρωθυπουργός λίγη ώρα πριν αναχωρήσει για τις Ηνωμένες Πολιτείες τη σύλληψη του γραμματέα της Χρυσής Αυγής και βουλευτών του κόμματος. Ο Αντώνης Σαμαράς ενημερώθηκε για όλες τις εξελίξεις από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και τον Υπουργό Δικαιοσύνης στο Μέγαρο Μαξίμου. Μάλιστα, ο κύριος Αθανασίου θέλησε να βεβαιώσει ότι όλοι όσοι κατηγορούνται θα έχουν δίκαια δίκη. Την ίδια στιγμή, όλα τα κόμματα εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στη δικαιοσύνη και ζήτησαν να κάνει απερίσπαστη το έργο της. Ο ΣΥΡΙΖΑ, έπειτα από σύγκληση της πολιτικής του γραμματείας, αποδίδει ευθύνες στην κυβέρνηση για τα καθυστερημένα αντανακλαστικά που επέδειξε στην περίπτωση Χρυσής Αυγής και προσδιορίζει τη λαϊκή ετοιμιγορία ως την απάντηση στο φασισμό. Το ΠΑΣΟΚ σημείωσε πως συζητήσεις και σενάρια εκλογών είναι ανυπόστατα και ανεύθυνα, ενώ ο Πάνος Καμένος εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη. Στην ανάγκη κινούμε τόπου όλων των δυνάμεων της δημοκρατίας για το ξερίζωμα της εγκληματικής οργάνωσης, αναφέρθηκε η Δημοκρατική Αριστερά, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος υποστήριξε ότι τα συμφέροντα που γέννησαν, στήριξαν και προσανατόλισαν τη δράση Χρυσής Αυγής παραμένουν. Ο κύριος Αθανασίου και εγώ ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό για τα τελευταία γεγονότα. Το μόνο πράγμα το οποίο έχω να σας πω είναι ότι η ελληνική αστυνομία, υπό τις εντολές της ανεξάρτητης ελληνικής δικαιοσύνης, έκανε το καθήκον της για την προάσπιση της δημοκρατίας. Όπως σας είπε και ο κύριος Δένδιας, ο Πρωθυπουργός ζήτησε να τον ενημερώσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις και αυτό κάναμε. Είχα δηλώσει και χθες, όταν είδα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι η δημοκρατία μας είναι ισχυρή και οι θεσμοί λειτουργούν. Η δικαιοσύνη κινήθηκε με αποφασιστικότητα και νυφαλιότητα. Και θέλω να πω για ακόμα μία φορά ότι για όλους που συλλήφθησαν θα υπάρχει δίκαια δίκη. Το τονίζω ιδιαίτερα. Δίκαια δίκη. Με έκτακτα δελτία, όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης διακόπτουν από το πρωί τη ροή του προγράμματός τους για να μεταδώσουν τις εξελίξεις από την Ελλάδα αναφορικά με το θέμα της Χρυσής Αυγής. Το βρετανικό δίκτυο BBC μετέδωσε την είδηση της σύλληψης βουλευτών και στελεχών της ακροδεξιάς παράταξης στους τίτλους των κορυφαίων θεμάτων της ημέρας. Οι περισσότεροι ξένοι δημοσιογράφοι κάνουν λόγο για μια άνευ προηγουμένου κίνηση για τα ελληνικά δεδομένα, υπογραμμίζοντας πως είναι η πρώτη φορά από την πτώση της Χούντας το 1974 που συλλαμβάνονται μέλη της Βουλής. Η γερμανική Deutsche Welle αναφέρει ότι η Χρυσή Αυγή συνδέεται με πολλά βία επεισόδια που αφορούν κυρίως μετανάστες και ότι ενώ τα μέλη της χαιρετούν ναζιστικά, αρνούνται το χαρακτηρισμό του νεοναζί. Το βρετανικό δίκτυο Sky News σημειώνει ότι το ενδεχόμενο παρέτηση των βουλευτών της Χρυσής Αυγής μπορεί να επισύρει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον αρχηγό του νεοναζιστικού κόμματος, σημειώνει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung, ενώ το περιοδικό Der Spiegel υπογραμμίζει μεταξύ άλλων πως η ελληνική δικαιοσύνη φαίνεται ότι έχει πάρει στα σοβαρά τον αγώνα κατά του ακροδεξιού εξτρεμισμού με τη σύλληψη της ηγεσίας του κόμματος που χαρακτηρίζεται εγκληματική οργάνωση. Ομόφωνα εγκρίθηκε τα ξημερώματα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ψήφισμα το οποίο προβλέπει την καταστροφή του χημικού οπλοστασίου που διαθέτει η Συρία. Είναι η πρώτη φορά από το Μάρτιο του 2011 που ξέσπασε ο εμφύλιος που το Συμβούλιο Ασφαλείας συμφωνεί σε ένα ψήφισμα που περιορίζει τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων του Προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Το ψήφισμα 21-18 θεωρείται δεσμευτικό και καλεί τη Δαμασκό να καταστρέψει όλα τα χημικά όπλα που διαθέτει χωρίς εξαιρέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξουν συνέπειες όπως προβλέπεται βάσει του κεφαλαίου 7 της χάρτας του ΟΗΕ, το οποίο δίνει τη δικαιοδοσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας να επιβάλλει αποφάσεις του με οικονομικές κυρώσεις ή χρήση στρατιωτικής ισχύως. Η συμφωνία επετέχθη ύστερα από 2,5 ώρες συνεχών διαβουλεύσεων και αφού είχαν προηγηθεί διπλωματικές επαφές ανάμεσα σε Μόσχα και Ουάσιγκτον. Πρόσεξε μάλιστα συμβαίνουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν μετά το άνοιγμα του μετριοπαθούς Ιρανού Προέδρου προς τη Δύση. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε χθες μια ιστορική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ομολογό του, καθώς ήταν η πρώτη μεταξύ των Προέδρων των δύο χωρών μετά από 34 χρόνια.
Ιστορική χαρακτηρίζεται η στιγμή που ο Μπαράκ Ομπάμα σήκωσε το ακουστικό και κάλεσε τον Ιρανό ομολογό του Χασάν Ροχανί. Ήταν η πρώτη απευθείας τηλεφωνική συνομιλία προέδρων των δύο κρατών από το 1979 και την Ισλαμική Επανάσταση του Ιράν. Ο Μπαράκ Ομπάμα ανέφερε πως συμφώνησε με τον Ροχανί να επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών να εργαστούν γρήγορα για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το τηλεφώνημα αυτό στην ουσία επισφράγησε το διπλωματικό άνοιγμα της τελευταίας περίοδου από την Τεχεράνη, που δείχνει αποφασισμένη να κλείσει όλες τις εκκρεμότητες που έχει με τη Δύση. Οι δύο ηγέτες εξέφρασαν την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί συνολική λύση στο ζήτημα και ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι θα πρέπει να υπάρξουν σοβαρές, επαληθεύσιμες και ξεκάθαρες ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη χαλάρωση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Ο Χασάν Ροχανί από την πλευρά του, σε συνέντευξη τύπου που είχε παραχωρήσει το περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μίλησε για μια πολύ διαφορετική ατμόσφαιρα σε σχέση με το παρελθόν και πρόσθεσε πως το Ιράν θα τηρήσει τις δεσμεύσεις του σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το απογευματινό μας δελτίο αναλυτικά ειδήσεις από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο στο κεντρικό δελτίο του Αντένα στις 8 με τη Μαρία Χούκλη. Να έχετε όλοι ένα όμορφο απόγευμα.